Σεπτέμβρης του 1971. Τα Μεσόγεια γιορτάζουν γιατί οι πρέμνοι αμπελώνες από Σαββατιανό είναι γεμάτοι, έτοιμοι να τριγηθούν. Ο τρίγος ξεκινάει, μα ο χειμώνας είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Δεκέμβρης έφτασε. Έχει πολύ κρύο και χιόνι. Αυτό δεν επιτρέπει στους κλαδευτές να μπουν στα μπέλια και έχει ως αποτέλεσμα την αναμονή τους μέχρι το Γενάρη. Ο καιρός όμως αλλάζει. Ο μήνας έφτασε και έτσι σιγά σιγά οι σβαρνάδες άρχισαν να ανοίγουν. Ξεκίνησαν να τροχίζονται. Το παραδοσιακό κλάδεμα σιγά σιγά ξεκινά. Οι παππούδες μας έλεγαν «Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην κοιτάζεις», διότι ήταν πολύ σκληρή η εργασία του κλαδέματος και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερούν αρκετά λόγω της τότε τεχνολογίας. Μεσόγεια 2021. Οι γειτονιές άρχισαν να τυλίγονται σιγά σιγά στο χιόνι και ένα λευκό πέπλο έχει τυλίξει τους πρέμνους αμπελώνες μας. Εν αναμονή κι εμείς, όπως οι παππούδες μας κλαδευτές, για τους χαλεπούς καιρούς όπου μετά το χιόνι δεν άργησαν να έρθουν. Το κλάδεμα πλέον είναι το ίδιο παραδοσιακό με τότε, αλλά η τεχνολογία έχει αλλάξει. Αντικαταστήσαμε τους παλιούς βαρνάδες με ψαλίδια αέρος. Απλώνουμε τα λάστιχα, παίρνουμε τα ψαλίδια στα χέρια και το κλάδεμα ξεκινά. Όπως παλιά παραδοσιακά, όπως μας έμαθαν οι παππούδες μας, αφήνουμε σε κάθε κλίμα 2 με 3 κεφαλάρια και έως 2 μάτια στο κάθε ένα. Αφού κλαδέψουμε, περισυλλέγουμε τα κλίματα σε ένα σημείο, όπου μετά από μερικές ημέρες επιστρέφουμε, τα πετάμε και λιπαίνουμε τον αμπελώνα. Ελπίζουμε να σας μεταφέραμε στην τότε εποχή και να σας κάναμε βίωμα την καθημερινότητά μας από τότε έως και σήμερα. Με υπογραφή Ινοποιεί ο Πέλκυζα, όπως παλιά παραδοσιακά.